Μετά τη Λέλαπα του Μαρτίου του 2014, όπου απελήθησαν πανελληνίως περίπου 2.500 γιατροί του ΙΚΑ, όλες οι μονάδες βρέθηκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, να έχουν προσωπικό, να έχουν κτίρια, αλλά να μην έχουν γιατρούς. Παρά τα αυτά, μετά από ένα τεράστιο αγώνα που έχουν κάνει τόσο το προσωπικό όσο και το απομείναν ιατρικό προσωπικό, και με τη βοήθεια βέβαια της διεύθυνσης του Υπουργείου και της ΕΧΤ ΣΥΠΕ, έχει επανδρωθεί η μονάδα μας με κάποιους γιατρούς, αρκετούς θα μπορούσα να πω, όχι βέβαια σε βαθμό τέτοιο ώστε να είμαστε στην προηγούμενη, στην πρώτερη κατάσταση. Παρά τα αυτά, έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας 2 γενικούς γιατρούς, έναν οφθαλμίατρο και 2 παιδιάτρους, οι οποίοι εργάζονται στο πόδι των γιατρών οι οποίοι έχουν ήδη απολυθεί. Η μονάδα μας από το 2014 μέχρι σήμερα έχει περάσει τα μοίρια όσα. Με την άοκνη προσπάθεια του προσωπικού και των γιατρών των απομεινάντων, έχουμε φτάσει στο σημείο να μπορούμε να προσφέρουμε σοβαρές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους τόσο και στους ανασφάλιστους. Οι υπηρεσίες αυτές είναι γνωστές πλέον στο ευρύ κοινό. Όχι, θα ήθελα να μείνουμε, να γίνουμε συγκεκριμένοι. Τι υπηρεσίες μπορεί λοιπόν να απολαύσει κάποιος είτε ασφαλισμένος είτε ανασφάλιστος στο κέντρο υγείας της Κορίνθου? Είναι πολύ σημαντικό ότι και οι ανασφάλιστοι, όπως είπατε προηγουμένως, μπορούν να απολαύσουν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες με τους ασφαλισμένους. Λειτουργούμε πλήρες επανδρωμένο με καινούργια μηχανήματα και με άρτια καταρτισμένο προσωπικό μικροβιολογικό τμήμα που μπορούμε να κάνουμε τις μικροβιολογικές εξετάσεις πλήρως και με μεγάλη επιτυχία, τις βιοχημικές εξετάσεις, τις ορμονολογικές εξετάσεις, δηλαδή ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος σε ένα ιδιωτικό ιατρείο έξω μπορεί να το κάνει εδώ στη μονάδα μας εντελώς δωρεάν, είτε είναι ανασφάλιστος είτε ανασφαλισμένος. Δίνουμε και παρέχουμε τις εξετάσεις αυτές αφού βγουν εντός 24 ώρων στον ασφαλισμένο, ο οποίος μπορεί κατά την κρίση του να τις διαθέσει σε όποιον γιατρό επιθυμεί για να λάβει διάγνωση της πάθησής του. Τα μηχανήματά μας είναι τέλεια, λειτουργεί κεντρικό μικροβιολογικό εργαστήριο ολοκένουργιο στην Πάτρα και στέλνουμε οποιαδήποτε εξέταση δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ εκεί. Επομένως, οι ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι είναι πλήρως καλυμμένοι. Χωρίς να έχουν καμία χρηματική, επαναλαμβάνω, επιβάλληση. Επίσης, λειτουργούμε PAP test, δηλαδή έχουμε συγκεκριμένη ΜΕΑ η οποία μπορεί να λαμβάνει επιχρήσματα για να γίνονται εντελώς δωρεάν PAP test σε όλες τις γυναίκες όλων των ηλικιών και το οποίο και αυτό είναι δωρεάν και ισχύει και για τους ασφαλισμένους, ισχύει και για τους ανασφάλιστους. Έχουμε τμήμα μητρικού θυλασμού, όπου οποιαδήποτε νέα μητέρα μπορεί να έρθει να διδαχθεί πώς θα θυλάσει το παιδί της, να πάρει τις κατάλληλες συμβουλές από τη ΜΕΑ μας με το σκοπό τον καλύτερο θυλασμό του νεογνού της. Αυτά τα τμήματα, τα δύο τελευταία, λειτουργούν επικουρικά με πρωτοβουλίες της μονάδας μας. Επίσης, έχουμε ειδικότητες γιατρών, έχουμε 2 γενικούς γιατρούς, οι οποίοι είναι επικουρικοί. Οι γιατροί που είναι εδώ, και θα μας πείτε ποιοι είναι, τι ειδικότητες, κάνουν και εξετάσεις ή είναι μόνο για τη συνταγογράφηση? Οι γιατροί, κανένας γιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει αν δεν εξετάσει. Καλά. Λοιπόν, επομένως, οι εξετάσεις, οι γιατροί μας κάνουν εξετάσεις. Ενώ υπάρχει πλήρες λεπτομερώς των ασθενών. Ή βλέπουν εξετάσεις. Όχι. Υπάρχει πλήρως επανδρωμένο ιατρείο με όλα τα μηχανήματα σε κάθε ένα ξεχωριστά γιατρό. Αυτά τα οποία χρειάζεται για να εξετάσει εντελεχώς τον ασθενή. Έχουμε αφήσει το χρονικό περιθώριο στον γιατρό να έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, βάζοντάς του λιγότερα ραντεβού, ούτως ώστε να γίνεται επισταμένος η εξέταση του ασθενούς και όχι, με συγχωρείτε για την έκφραση, στο άρπα κόλλα, ώστε η μονάδα μας να προσφέρει και ποιοτικές υπηρεσίες. Τι γιατρούς, τι ειδικότητες? Καταρχάς, έχουμε 2 γενικούς γιατρούς, οι οποίοι εξετάζουν και συνταγογραφούν. Έχουμε μία εσωτερική παθολόγο, η οποία είναι εξαιρετική και η οποία και αυτή εξετάζει και εκτελεί και χρέη ελεγκτού, διότι έχουμε και ελεγκτικό τμήμα. Έχουμε δηλαδή τον έλεγχο όλων των συνταγών που πρέπει να ελεγχθούν του ΕΟΠΗ και είναι ένα μεγάλο βάρος αυτό για μας, αλλά το βγάζουμε και αυτό εις πέρας. Έχουμε έναν οφθαλμίατρο με πλήρες οφθαλμολογικό
ιατρείο εξοπλισμένο που μπορούν τώρα οι πάντες να έρχονται να γράφουν τα γυαλιά τους χωρίς να πληρώνουν έξω επισκέψεις. Έχουμε υπέρηχο, έχουμε ακτινολόγο ο οποίος κάνει υπερήχους 2 φορές την εβδομάδα, οπότε και σε αυτό το τομέα έχουμε καλύψει τους ασθενείς μας, το πληθυσμό της Κορίνθου κατά το δυνατόν και μπορώ να πω 100% στο θέμα του υπερήχου, ο οποίος έχουμε ένα εξαιρετικό ακτινολόγο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του και δουλεύει τα μηχανήματά μας. Επίσης έχουμε 2 παιδιάτρους, οι οποίοι είναι επικουρικοί. Έχουμε έναν ορθοπαιδικό, ο οποίος είναι και αναπληρωτής συντονιστής εδώ πέρα, και έχουμε και ουρολόγο. Φυσικά έχουμε 2 οδοντιατρία με 2 οδοντιάτρους για να βλέπουμε τα έκτακτα περιστατικά και να μην υποφέρει ο κόσμος από τα δόντια. Τι ώρες λειτουργεί η δομή αυτή? Η μονάδα μας λειτουργεί από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Δουλεύουμε μόνο σε μια βάδια αυτή τη στιγμή, μόνο πρωινό ωράριο. Με ραντεβού και έκτακτα. Με ραντεβού, με ηλεκτρονικά ραντεβού, με τηλεφωνικά ραντεβού και στην περίπτωση που υπάρχει έκτακτο, οπωσδήποτε οι γιατροί μας θα δουν και το έκτακτο, αρκεί αυτό να είναι πραγματικό έκτακτο. Γιατί η επιβάρυνση των γιατρών με μη πραγματικά έκτακτα είναι εις βάρος των άλλων ασφαλισμένων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους και θα χάσουν το ραντεβού τους. Επομένως και σε αυτό το τομέα έχουμε προχωρήσει αρκετά. Να λάβετε υπόψη σας ότι η μονάδα το 2014 το Φεβρουάριο ήταν σχεδόν ουσιαστικά κατεστραμμένη. Δεν υπήρχε καν. Είναι γνωστό αυτό και έλειψε αυτή η μονάδα. Διότι όταν έχεις 30-40 γιατρούς και σου μείνουν 5 γιατροί, από εκεί και πέρα τι να προσφέρεις. Είχε απαξιωθεί στην ουσία. Εκτός από τα έκτακτα, πού μπορεί να κλείσει κάποιος ραντεβού? Ακούστε, έχουμε 2 τρόπους. Ο ένας είναι μπορεί να κλείσει τηλεφωνικά ραντεβού. Μπορεί να πάρει στο τηλέφωνο 85-7-68-2741-0. Α, κανονικό. 85-7-68, ναι, κανονικό ραντεβού με μια αστική χρέωση και να κλείσει το ραντεβού του. Α, δεν είναι απαραίτητο να πάρει αυτά τα τετραψήφια? Όχι, όχι. Έχουμε απαλλάξει τον κόσμο από το κόστος αυτών των τετραψηφίων, γιατί δεν θέλουμε ο ασθενής να επιβαρύνεται στη μονάδα μας. Και κλείνει κατευθείαν στο κέντρο υγείας. Στη μονάδα μας, εμείς ο ασθενής θέλουμε να έρχεται και να εξυπηρετείται εντελώς δωρεάν. Είναι πάει η αρχή. Ωραία. Δική μου, όσο καιρό είμαι διευθυντής εδώ, δεν θέλουμε ο ασθενής να επιβαρύνεται πουθενά και σε τίποτα. Και για το ηλεκτρονικό ραντεβού. Μπορεί να έρχεται στο συγγραμματεία μας προσωπικά να κλείνει ραντεβού. Επίσης, μπορεί να μπαίνει στην ιστοσελίδα της Συνδίκα. Και με την είσοδο του, γράφει είσοδος για πολίτες, στη σελίδα αυτή που γράφει είσοδος για πολίτες, βάζει τους κλειδαρίθμους του τάξης και το άμκα του, μπαίνει μέσα, βλέπει τη μονάδα μας, κλείνει το ραντεβού του. Βλέπει και τώρα για τώρα, διαλέγει. Ακριβώς. Οπότε με τους 3 αυτούς τρόπους, είτε με προσαρμοσμένο. Και εσείς ενημερώνεστε από αυτό ηλεκτρονικά? Βεβαίως, και εμείς έχουμε διασυνδεθεί, διότι είχαμε την τύχη να η Motorola να μας κάνει 4 ηλεκτρονικά, 4 κομπιούτερ δώρο και έχουμε εξοπλιστεί πλήρως και σε αυτό το τομέα. Και μια μέρα θέλω να έρθετε να σας πω το ιστορικό της μονάδας μας και να δείτε πού ξεκινήσαμε και πού έχουμε φτάσει και να δείτε όλη αυτή την τεράστια διαδρομή που έχουμε κάνει για να φέρουμε τη μονάδα στο επίπεδο που ήταν πριν το Μάρτιο του 2014. Αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω ιδιαίτερως μια μέρα να δείτε, για να ενημερωθεί ο κόσμος τι ακριβώς έχει γίνει ακριβώς. Άρα και ηλεκτρονικό και με τηλεφωνικό ισχύρο και δηλαδή, με το προσωπική και με το παρουσία. Και τηλέφωνο το 85-768 και μέσω της ΣΥΔΙΚΑ είσοδος για τους πολίτες με τους κλειδαρίθμους και το ΆΜΚΑ. Και προσερχόμενος προσωπικά ή κάποιος άλλος συγγενής του. Εδώ στην γραμματεία μας κλείνει το ραντεβού του και εξυπηρετείται. Είτε είναι ασφαλισμένος, είτε είναι ανασφάλιστος. Στους αμαία δίνουμε προτεραιότητα. Και με προλάβατε. Αυτό είναι κανόνα. Επειδή στο παρελθόν υπήρχαν πολλά προβλήματα με το θέμα των αμαία και των επιτροπών για τα άτομα με αναπηρία. Ότι αργούσαν πάρα πολύ, ότι υπήρχαν προβλήματα. Βέβαια, δεν υπήρχαν και γιατροί για να προχωρήσουν τις επιτροπές. Εντάξει, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό σας είπα προηγουμένως. Τι ισχύει δηλαδή, τώρα, θέλουμε να μάθουμε. Αυτή τη στιγμή οι ΑΜΕΑ έχουν προτεραιότητα σε μονάδα μας. Με το που θα πάρουν τηλέφωνο ή θα κλείσουν ραντεβού, θα τους δεχθούμε αμέσως. Μπαίνουν στο γιατρό αμέσως, φεύγουν αμέσως. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε ανάπηρους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Το έχουμε μεριμνήσει και αυτό και έχουμε κρατήσει χρόνο για αυτούς, στους γιατρούς μας και έχουμε συνολοηθεί με τους γιατρούς μας ώστε να έχουν άμεση εξυπηρέτηση. Από ό,τι συνάντησα τον πρόεδρό τους και μίλησα μερικές φορές, είναι πολύ ευχαριστημένοι από τη μονάδα μας και από το προσωπικό μας. Και αν υπάρχει κάτι το οποίο έχω, ας πούμε, παραμελήσει σχετικά με τους ΑΜΕΑ, είμαι στη διάθεσή τους να το διορθώσω και να τους εξυπηρετήσουμε. Είναι προτεραιότητα για μας οι ΑΜΕΑ. Άλλες ανάγκες σε προσωπικό και γιατρούς τι υπάρχουν? Ακούστε να δείτε. Γιατί υπάρχει το θέμα ότι αν θέλουν και οι επαγγελματίες γιατροί να στελεχώσουν τις δομές υγείας του κράτους.
Ακούστε κάτι τώρα. Εδώ θίγεται ένα μεγάλο θέμα το οποίο είναι και πολιτικό, είναι θέμα και κυβερνητικό κτλ. Εγώ δεν σας το είπα από την αρχή, δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Εγώ είμαι ένας δημόσιος υπάλληλος. Είμαι 35 χρόνια γιατρός στο ΙΚΑ, στο ΝΕΟΠΗ, στο ΠΕΔΙ, τώρα στο Κέντρο Υγείας. Τονίζω ότι δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο. Έχω πολιτική άποψη. Έχω πολιτική άποψη. Όλοι. Και μπορώ να σας απαντήσω στην ερώτησή σας αυτή. Δεν θέλω να θίξω πολιτικά θέματα. Πλην όμως είναι πάλι η αρχή του Υπουργείου από τα νομοσχέδια που είχε βγάλει και όταν θα κάνουμε μια συνέντευξη πάνω σε αυτά τα θέματα θα σας τα αναλύσω ότι η πρωτοβάθμια θα δουλέψει αποκλειστικά με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι το σωστό. Γιατροί με δύο πόδια σε δύο βάρκες, κατά την προσωπική μου άποψη και αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε να την εκφράσω, δεν μπορούν πλέον να σταθούν στα σύγχρονα πρωτοβάθμια, στις σύγχρονες πρωτοβάθμιες περιθάλψεις. Ναι. Αυτό δεν ισχύει πουθενά. Αυτό ήταν μια παγκόσμια ιδιαιτερότητα την οποία είχε η Ελλάδα για δικούς της λόγους κτλ. Αυτοί οι γιατροί έχει δοθεί δεύτερη ευκαιρία στους συγκεκριμένους γιατρούς να ενταχθούν ως γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κλείνοντας το ιατρείο τους. Αυτούς τους γιατρούς τους θέλουμε, τους έχουμε ανάγκη, η μονάδα τους έχει ανάγκη, ο κόσμος τους έχει ανάγκη, διότι είναι γυναικολόγοι, είναι καρδιολόγοι που δεν έχουμε, είναι πνευμονιολόγοι που τους έχουμε απόλυτα ανάγκη, είναι άνθρωποι τους οποίους έχουμε ζήσει και έχουμε δουλέψει μαζί τους και είναι απόλυτα συνεργάσιμοι, πολύ κατευθυσμένοι, έμπειροι γιατροί κτλ. Και ως εκ τούτου η άποψή μου είναι ότι ναι μεν αυτοί οι γιατροί είναι απαραίτητοι και είναι καλοδεχούμενοι. Είναι βασικές ειδικότητες. Βασικότατες ειδικότητες. Βασικότατες ειδικότητες. Άλλωστε με το καινούργιο νομοσχέδιο και με τη στομή, αν με ρωτήσετε, θα σας πω, εδώ η μονάδα θα γίνει μονάδα αποκλειστικά ειδικοτήτων. Δεν θα υπάρξουν στη μονάδα μας γενικοί γιατροί και παιδίατροι. Οι γενικοί γιατροί και παιδίατροι θα μετασταγαστούν στις νεοειδρυμένες τόμοι, οι οποίες θα δουλέψει μία εκ των οποίων σε εμάς. Στο ίδιο κτίριο με εμάς, στο ισόγειο. Είναι κάτι σαν πριν πας να σε οδηγήσει στο σωστό γιατρό. Ακούστε να δείτε κάτι. Η Τόμη είναι μια αντιγραφή που έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση και κάτω από μνημονιακές δεσμεύσεις με σκοπό να δημιουργήσει ένα αιθμό προς τα νοσοκομεία σε πρωτοβάθμια κτλ. Αυτό υπάρχει. Να μειώσει βασικά ακριβώς, το γεγονός ότι πηγαίνει κάποιος με το παιδί του. Ναι, δηλαδή για περιστατικά τα οποία είναι ανάξια λόγου. Να μην επιφορτίζονται τα νοσοκομεία. Και από αυτή την άποψη συμφωνώ απόλυτα μαζί της και είναι σωστή η άποψη αυτή της παρούσας κυβέρνησης. Είναι πάρα πολύ σωστή και έχει τη βοήθεια και την συμπαράσταση τουλάχιστον τη δική μου όσο είμαι εγώ εδώ πέρα. Για να πούμε και την αλήθεια, για τον καθένα το δικό του πρόβλημα είναι το πιο σημαντικό. Σαφώς, σαφώς. Εάν λοιπόν αυτή η ιδέα λειτουργήσει σωστά, θα είναι πάρα πολύ καλή και για τον κόσμο και για την πρωτοβάθμια και για το νοσοκομείο. Εξαρτάται από τους ανθρώπους που θα τη λειτουργήσουν, τον τρόπο και την οργάνωση. Εάν λειτουργήσει λάθος, θα λειτουργήσει ως boomerang. Και επομένως, αλλά αυτό το θέμα των Τόμι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε κτλ. Είμαι υπέρ της λειτουργίας των Τόμι. Πολύ σωστά κάνει το Υπουργείο και τις βάζει. Και παντού αρκεί να λειτουργήσουν αυτό. Σωστά. Παντού δεν υπάρχει χώρα. Είναι το λεγόμενο οικογενειακός γιατρός. Αλλά δεν υπάρχει χώρα η οποία ας πούμε, να μην έχει ένα τύπο πρωτοβάθμια όπω η Τόμι. Να πηγαίνει και να. Δηλαδή στην Αγγλία να πα, στη Γερμανία να πα, οπουδήποτε και να πα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για τι προηγούμενε. Για να σε οδηγήσουν σε ποιο γιατρό πρέπει να πα, να μην πηγαίνει εσύ τυχαία να κάνει εξετάσει στον ορολόγο. Έχει ένα πόνο να πηγαίνει στον ορολόγο, στον καρδιολόγο, να πα μόνο. Επανερχόμενο, στην προηγούμενη σα ερώτηση, γιατί μεταπηδήσαμε σε Τόμι, γιατί έχουν ξέσει, είναι αλληλένδετε αυτέ οι δύο ερωτήσει. Οι γιατροί αυτοί είναι πρόσδεκτοι σε μονάδα μα και είναι απαραίτητοι. Και εγώ προσωπικά έχω τονίσει πάρα πολλές φορές στη διοίκηση ότι με κάποιο ΑΒ τρόπο αυτοί οι γιατροί πρέπει να επανέλθουν στη μονάδα να δουλέψουν. Τις έχει ανάγκη ο κόσμος. Τις έχει ανάγκη τον καρδιολόγο. Έχει ανάγκη τον πνευμονιολόγο. Έχει ανάγκη τον γυναικολόγο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσευούμενοι γιατροί. Και μάλιστα έμπειροι γιατροί στην ποιότητα των γιατρών, των Κορίνθιων γιατρών, οι οποίοι υπηρετούσαν εδώ με τεράστια πείρα, άλλο 20, άλλο 30 χρόνια εδώ πέρα σε μονάδα κτλ. Ο τρόπος όμως είναι ένας και μοναδικός. Πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Αυτό είναι μια δυσκολία. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Εντάξει, δηλαδή, ειδικά επειδή μιλάτε για συγκεκριμένους γιατρούς, υπάρχει ακούστε, και η συζήτηση εκεί. Ναι. Γιατί ξέρουμε ποιοι ήταν ναι. Εδώ. Είναι όλοι οι φίλοι που μου. Έχουν πάρα είναι όλοι οι φίλοι μου. Πάρα πολλοί ασθενείς. Ξέρω ότι τους αγαπώ και έχουν την εκτίμησή μου.
Το θέμα είναι ότι τους νόμους δεν τους βγάζει ο διευθυντής της μονάδας. Συμφωνούμε. Εντάξει, τους νόμους τους βγάζει η κεντρική κυβέρνηση, έχει υπουργείο, έχει υπουργό και αυτοί έχουν και την ευθύνη. Το θέμα είναι τώρα το εξής. Έχω την άποψή μου πάνω σε αυτό, αλλά από τη θέση αυτή δεν μπορώ να εκφράσω την προσωπική μου άποψη. Είναι και... Εντάξει, εγώ μιλάω σαν διευθυντής της μονάδας. Άρα να παραμείνουμε στις ανάγκες. Οι ανάγκες είναι αυτές. Εφόσον λοιπόν θα δημιουργηθούν οι τόμοι, η μονάδα θα λειτουργήσει αποκλειστικά με γιατρούς. Έχουν βγει και τα ονόματα αυτών που είναι να μπουν. Ή έχει όχι, ακόμα δεν, έχει θέση. Δεν έχουν επιλεγεί ακόμα. Έτσι. Θα σας πω σε ποιο σημείο βρίσκονται. Τελειώνοντας την προηγούμενη ερώτησή σας. Γιατί αυτές, ότι... κάποιες από τις ειδικότητες αυτές δεν είχαν ούτε το νοσοκομείο Κορίδου κάποιες ειδικότητες. Εντάξει, δεν ήταν αυτό μια υπερβολή αυτό το πράγμα τώρα. Εντάξει, δηλαδή έχουμε γιατρούς εκεί που μας συμφέρουν και εκεί που έχουμε ανάγκη δεν έχουμε. Κάπου δηλαδή και εμείς οι γιατροί μήπως πρέπει να μαζευτούμε λιγάκι και να... περιοριστούμε και να κοιτάξουμε και το καλό λίγο του κόσμου, τέλος πάντων, παρά το ατομικό μας συμφέρον. Δεν είναι της παρούσης συνέντευξης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον καθένα προσωπικά και δεν είναι δική μου δουλειά να μπω στα θέματα αυτά. Λοιπόν, εφόσον η μονάδα θα λειτουργήσει με γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, όπως είναι τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο γιατρούς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και θα είναι αποκλειστικά ιδιωτήτων εξαιρωμένων των γενικών γιατρών και των παιδιάτρων οι οποίοι θα πάνε στις τόμοι. Επομένως, οι γιατροί αυτοί είναι απαραίτητοι και πρέπει να έρθουν στη μονάδα. Με τον ΑΒ τρόπο δεν ξέρω. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα νομοθετικά πλαίσια, ποιες είναι οι δεσμεύσεις κυβέρνησης κτλ. Πρέπει πάντως να έχουμε γιατρούς ειδικοτήτων. Έχω την υπόσχεση. Αυτό το εγχείρημα, αυτό που γίνεται εδώ και πραγματικά είναι σημαντικό, πρέπει οι γιατροί να πληρώνονται και αναλόγως. Δηλαδή, ένας καρδιολόγος, ένας πνευμονολόγος με εμπειρία, όπως αυτοί που είναι να έρθουν ή αυτοί που έχουν περάσει από εδώ, για να γίνουν πλήρως και αποκλειστικής απασχόλησης, έχουν και άλλες... Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αν σκεφτείτε ότι ο διευθυντής του ΕΣΥ, ο οποίος έπαιρνε 3,5 χιλιάρικα προμνημονιακά, Έχει πάει στα περίπου 1.800 ευρώ μεταμνημονιακά, δηλαδή στο 50-60% του μισθού του. Δεν υπάρχει και κίνητρο. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι οι άνθρωποι κίνητρο. Που είναι εδώ έχουν σε πολλές περιπτώσεις βάλει και πίσω την οικονομική τους κατάσταση σαφώς, για να προσφέρουν στο, σαφώς. Μα αναλάβετε στο δημόσιο. Αυτή τη κατάσταση επακόλουθο είναι πανελληνίως ότι 17.000 γιατροί, έμπειροι γιατροί, γιατροί που το δημόσιο έχει χαλάσει χρήματα για να τους σπουδάσει, διότι τα πανεπιστήμια, τα λύκεια είναι δωρεάν στην Ελλάδα, δηλαδή το δημόσιο έχει χαλάσει κάποιες χιλιάδες ευρώ για να βγει ένας γιατρός, παρέχοντας του καθηγητές, συγγράμματα, κτίρια, εργαστήρια, υλικά, τα πάντα όλα. Για... Και ο γιατρός αυτός φεύγει και πάει στη Γερμανία, στην Αγγλία, χάνει ένα κεφάλαιο, αμέσως, να έχει πετάξει το κράτος τα λεφτά του στον αέρα. Διότι δεν είναι ιδιωτική η εκπαίδευση εδώ. Επομένως, όλα έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους. Είναι αλληλένδετα και επομένως θα πρέπει κάπου να βρεθεί η χρυσή τομή για να μπορέσει να προχωρήσει και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Να λοιπόν, σε ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό η προσπάθεια. Ωραία, εντάξει. Αυτά θέλουν περαιτέρω ανάλυσης και περαιτέρω συζήτησης κτλ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Είχαμε και να πούμε ότι για ακόμα μία φορά ότι εντελώς δωρεάν μπορεί να έρθει να απολαύσει τις περιμένουμε τον κόσμο. Ήδη έχουμε μεγάλη προσέλευση. Καταλήγοντας θέλω να σας πω. Οι ασθενείς που προσέρχονται σε μονάδα συνεχώς αυξάνονται. Έχουμε φτάσει σχεδόν στα όρια μας. Παρά τα αυτά δεν αρνούμαστε. Οποιοδήποτε έχει την ανάγκη, παρά τις λίγες δυνατότητες που έχουμε, να μπορεί να τον εξυπηρετήσουμε. Γι' αυτό όποιος Κορίνθιος θέλει να έρθει στη μονάδα μας, να εξυπηρετηθεί δωρεάν, με λίγη κατανόηση και με λίγη αγάπη, πάντα θα είμαστε στη διάθεσή του. Κάτι τελευταίο. Απευθύνεται μόνο στους ανθρώπους που είναι κάτοικοι Κορινθίας ή και όχι, τα... Όχι. Επειδή η Κόρινθος είναι μέρος διερχομένων για την Πελοπόννησο, οποιοδήποτε περάσει από την Αθήνα και έχει κάποιο πρόβλημα και έρθει στη μονάδα μας, εμείς κατά το ωράριο εργασία μας, εμείς θα τον εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ιατρικές υπηρεσίες σε κανέναν. Επιπλέον βλέπουμε και τους μετανάστες. Και οποιονδήποτε έχει ανάγκη, εμείς δεν αρνούμαστε κανέναν. Είμαστε πάντα στο πόδι. Είμαστε πάντα στο πόδι. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.